Προβληματισμό έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Ρεθύμνου το θερμό επεισόδιο μεταξύ 5 νεαρών ανδρών, που έρχεται να προστεθεί σε μία μακρά λίστα ένοπλων περιστατικών που δεν φαίνεται να έχουν τέλος, όταν νέα παιδιά κυκλοφορούν με όπλα πάνω τους, μη διστάζοντας να ανοίξουν πυρ, με κίνδυνο τη ζωή εμπλεκόμενων και περαστικών. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία. Τους έχει αφήσει εντελώς σε σχήμα. Και βασικά φταίνει οι γονείς. Κάτι πρέπει να γίνει με την πολιτεία, δεν είναι κατάσταση αυτό. Δηλαδή τους βλέπουμε και χαλάρα. Ούτε δικαιοσύνη υπάρχει. Μαθαίνουμε ότι τα μαζεύουν. Αλλά τελικά δεν γίνεται τίποτα. Ξέρουν ότι είναι ανήλικα, ξέρουν ότι δεν θα γίνει τίποτα. Επομένως κάτι πρέπει να γίνει με την πολιτεία. Δεν είναι σωστό να γίνονται τέτοια πράγματα. Σε αυτήν την ηλικία θα ήταν καλύτερα να μην ασχολιόμαστε με τέτοια. Και μακάρι να μην γίνονται τέτοια, πιστεύω. Θα ήταν καλύτερο για όλους. Η διασκέδαση είναι διασκέδαση, σκοποβολή είναι σκοποβολή. Τα πιστόλια πρέπει να μένουν στο σπίτι και καλό θα είναι να μην υπάρχουν πιστόλια φυσικά. Για τα παιδιά που κρατάνε όπλα, τώρα φταίει πολύ η κοινωνία. Η αστυνομία, ο νόμος δεν έχει κάποιος να σταματήσει, κάποιος να τους πει stop. Οι γονείς δεν βλέπουν έξω από το σπίτι τι γίνεται με τα παιδιά τους. Πρέπει κάποιος να κάνει κάτι. Και ειδικά τα ανήλικα παιδιά κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και εγώ έχω ανήλικο παιδί. Στο σπίτι μέσα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά έξω από το σπίτι δεν μπορούμε να. Πιστεύω ότι όλα εξαρτάται από τους γονείς. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τι θα μπορούσε να γίνει? Να τα νουθετήσουν, να τα συμβουλέψουν. Έτσι πιστεύω. Το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, σε πολύ συχνά στο δρόμο της παλιάς πόλης, όταν η λογομαχία ανάμεσα σε δύο παρέες δεν άργησε να κλιμακωθεί και να πιαστούν στα χέρια. Αποτέλεσμα της συμπλοκής, ο τραυματισμός ενός 22χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα, πιθανότατα για εκφοβισμό. Μετά τον πυροβολισμό, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και ο 22χρονος κατάφερε μέσα στον πανικό να διαφύγει, πετώντας σε παρακείμενο δρόμο το όπλο. Βρισκόμαστε στην οδό Μελισσινού, το δρόμο στον οποίο έλαβε χώρα η συμπλοκή μεταξύ των 5 ρεθυμιωτών τα ξημερώματα της Κυριακής, η οποία οδήγησε και σε έναν πυροβολισμό στον αέρα. Οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές, ενώ ο άντρας που φέρεται να πυροβόλησε συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με ελαφρά τραύματα από τη συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν ασκηθεί διώξεις σε άλλους από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, ενώ η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου συνεχίζει τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια μετά από νυχτερινή διασκέδαση.